Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και σε αυτό το spoiler σας έχω τα τελευταία νέα για την Γη της Ελιάς. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας κάνοντας ένα subscribe και like για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ένα βήμα πριν τη φυλακή θα βρεθούν ο Κωνσταντίνος και ο Ισίδωρος. Τα σχέδια τους αναμένεται να γκρεμιστούν μέσα σε μία στιγμή. Ο Λικούργος και η Μυρτάλη καταφέρνουν να οδηγήσουν τον Βρετάκο ξανά σε δίκη, με το εφετείο για την υπόθεση της Διαθήκης να ορίζεται σε ένα μήνα. Στην οικογένεια επικρατεί χαρά και απελπισία μαζί. Από τη μία πλευρά η Μυρτάλη και ο Λικούργος χαίρονται και ελπίζουν πως όλα θα πάνε καλά, ενώ από την άλλη ο Ισίδωρος απελπίζεται και τρέχει στον Κωνσταντίνο ζητώντας την βοήθεια του. Η αλήθεια είναι πολύ κοντά στο να αποκαλυφθεί. Εάν μαθευτεί πως η Διαθήκη του Ιπποκράτη είχε μαγειρευτεί από τον Ισίδωρο και τον Κωνσταντίνο, όλα θα χαθούν. Οι δύο άντρες θα κινδυνεύσουν να τα χάσουν όλα. Ο Ισίδωρος απελπισμένος, ζητάει από τον Κωνσταντίνο να τον βοηθήσει. Το ίδιο κάνει και με τον γιο του τον Μάνο. Τον νικητεύει να σταθεί στο πλευρό του και να αφήσει την κόντρα του με την Αντιγόνη. Όλα όμως είναι μάταια. Προκειμένου να γλιτώσουν τη φυλακή, ο Ισίδωρος και ο Κωνσταντίνος καταστρώνουν ένα σχέδιο καταστροφικό. Θέλουν να αποδυναμώσουν την Μυρτάλη, με κάθε κόστος. Βέβαια δεν έχουν υπολογίσει την Αθηνά, η οποία στέκεται δίπλα στην Μυρτάλη, δημιουργώντας μία ομάδα αχτύπητη. Όλα κρέμονται από μία πολύ λεπτή κλωστή. Η δίκη πλησιάζει και δύο πλευρές είναι αντιμέτωπες. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.